και σε ανταμοιβή τον διατηρήσατε στην Τεχνόπολη διευθυντή. Για να πάμε τώρα, κοιτάξτε, είχαμε ακριβώς για αυτά τα θέματα συγκρουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τον κύριο Μπιτζάνη. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με βάση αυτά που προβλέπονται, κύριε Πρόεδρε. Και λέει, δύο μέρες πριν η αντιπολίτευση καταθέτει συγκριτικά συγκεκριμένα που προσπαθεί να, με βάση τις δικές ιεραρχήσεις, να μπουν για συζήτηση. Αυτό κάναμε. Κοιτάξτε, η Αθήνα έχει 396 σχολικά συγκροτήματα. Εμείς, ξέρετε, είμαστε και ρεαλιστές. Διοικούμε δήμους. Διοικούμε με επιτυχία τον τρίτο δήμο της χώρας. Δεν μπορείς λοιπόν να φέρνεις ένα εισηγητικό που να λέει αντιμετωπίστε τα σχολεία. Επισημαίνει συγκεκριμένα. Σε αυτά τα σχολεία τώρα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Τώρα. Υπάρχουν επίσης σχολεία που είναι συνολικότερο θέμα. Σχολεία που πρέπει να φτιαχτούν. Πρέπει να έρθουν μελέτες ως αυτή τη χρονιά που τρέχει για την προσχολική αγωγή που είναι στα κοντέινερς. Και ο χρόνος τρέχει. Αν δεν έρθουν μελέτες, πάμε στην τέταρτη χρονιά σε κοντέινερ και τελειώσαμε. Γιατί τέσσερα χρόνια νομίζω επιτρέπεται. Με αυτή την έννοια λοιπόν ζητάμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία τρέχουν, πιέζουν, είναι πιεστικά. Ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος αρκετά από αυτά. Το ίδιο ισχύει και με τις διαβάσεις στις γραμμές του ΟΣΕ. Τρίτη φορά που το βάζουμε θέμα. Θα σκοτωθεί κόσμος, έχει σκοτωθεί ήδη κόσμος. Και πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και από το Δήμο και από τον ΟΣΕ και από την κυβέρνηση. Από αυτή την πλευρά συγκεντρώνονται, μαζεύονται θέματα. Το λέω με την έννοια ότι κάπως πρέπει να συζητούνται. Εμείς την επόμενη θα φέρουμε αναλυτικά τους κωδικούς των προσαπαλωτρίωση οικοπαίδων και χώρων που εδώ και χρόνια παραμένουν κωδικοί, για να αποφασίσουμε τι θα γίνει, με τι προτεραιοποίηση, με τι ιεραρχήσεις. Γιατί όταν έχει ιεράρχηση το Βοτανικό, θα περνάει 37 εκατομμύρια σήμερα στη Δημαρχιακή Επιτροπή, 37 εκατομμύρια όμβρια στην περιοχή του Βοτανικού, που αν αναλογιστούμε το ποσό με τις ανάγκες όμβρια που έχουν περιοχές ολόκληρες της Αθήνας που δεν έχουν όμβριο, αγωγούς όμβριων, θα δούμε και αυτά τα οποία λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε, με το άλλες προτεραιότητες χρειάζεται η Αθήνα.